όλους. Φίλοι μου, τώρα έτοιμοι για τα πιο ωραία veggie burgers που έχετε δοκιμάσει. Οπότε θα πάμε τώρα στην εκτέλεση τους. Να πούμε ότι το βασικό τους υλικό, το χορταστικό υλικό, είναι τα μαύρα φασόλια. Αυτά είναι τα black beans, όπως τα λέμε. Μπορείτε να τα βρείτε στις υπεραγορές έτσι και να τα ψήσετε. Βασικά, αυτά τα έψησα στη χύτρα ταχύτητας για 20 λεπτά. Αλλά αν θέλετε, υπάρχουν και σε κονσέρβα που απλά είναι ψημένα και τα στραγγίζετε. Αυτά είναι όμως τα ήδη μαγειρεμένα. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλα υλικά και πάμε πρώτα να τηγανίσουμε στο τηγάνι εδώ. Να βάλω λίγο ελαιόλαδο για να τηγανίσω βασικά μανιτάρια και σέλερι. Οπότε, το ελαιόλαδο μας. Και μόλις ζεσταθεί, πάμε να ρίξουμε μέσα τα μανιτάρια ψιλοκομμένα. Μανιτάρια χρησιμοποιήσα αυτά, τα πορτομέλο και τα button mushrooms, τα οποία έχω ψιλοκόψει, οπότε μέσα. Και σέλερι. Αυτό είναι ένα γκλωναράκι, είναι έτσι ψιλοκομμένο μέσα και αυτό. Τηγανίζουμε έτσι λίγα λεπτά για να μαραθούν τα μανιτάρια και το σέλερι. Λοιπόν, έτοιμοι με τα μανιτάρια και το σέλερι. Πάμε τώρα στο πολυμίξερ. Στο πολυμίξερ πρέπει να ρίξουμε τα ψημένα μας τα φασόλια μέσα. Θα βάλουμε επίσης βρώμη. Αλεσμένη φρυγανιά. Το παντζάρι μας το φρέσκο το τριμμένο. Θα δώσει και το κόκκινο χρώμα που θα φαίνεται σαν να τρώμε κύμα. Επίσης, πρέπει να βάλουμε μία μπρέζα ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Και τέλος, ξύσμα φλούδα, έτσι μισό κουταλάκι, φλούδα λεμόνι. Και πάμε τώρα να μεταφέρουμε όλα αυτά τα λαχανικά μέσα στον κάδο μας. Λίγο ελαιόλαδο. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να αλέσουμε το μείγμα για τα veggie burger μας. Λοιπόν, σταματώ τώρα γιατί δεν θέλω να το κάνω εντελώς σαν πουρέ. Να έχει έτσι μία, όπως να το νιώθεις ρε παιδί μου, να μην είναι τελειά τσιλιωμένο, οπότε σταματώ εδώ. Πάμε τώρα έτσι να ζυμώσουμε ακόμα λίγο το μείγμα μας. Εντάξει, έπρεπε να φορήσω γάντια, γιατί από τα παντζάρια θα κοκκινήσει το χέρι μου, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε τώρα να σχηματίσουμε τα burgers μας και χρησιμοποιώ αυτόν το gadget μου, το burger mold μου, για ευκολία δική μου δηλαδή. Και επειδή θα με ρωτάτε που το βρίσκω, το αγοράζω από το ίντερνετ, ονομάζεται burger mold. Και μεγάλη ευκολία, γιατί βγαίνουν όλα τα burgers έτσι το ίδιο μέγεθος. Και πάμε τώρα να ζεστάνουμε λίγο ελαιόλαδο για να τηγανίσουμε τα burgers μας, βασικά 4 λεπτά την κάθε πλευρά. Είναι έτοιμα τα burgers μας, τα veggie burgers μας, για να τα σερβίρουμε. Οπότε, ψωμάκια. Ψωμάκια ολικής. Θέλουμε ντοματούλα. Φέτες, μαρούλι, λόλο, κυπριακό. Φέτες, αβοκάτο.
τα veggie burger μας έτοιμα να προσγειωθούν στη θέση τους από πάνω. Wow! Ροδέλες κόκκινο κρεμμύδι, αν θέλετε, προαιρετικά. Και έτοιμοι να τα κλείσουμε. Έτοιμα τα veggie burgers μας, υπόσχομαι είναι τέλεια και απολαμβάνουμε με παγωμένη κοκακόλα.